Εκ μέρους των ωφελούμενων του προγράμματος προεργασίας για 10.000 νέους ηλικίες έως 29 ετών για τις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, πιο συγκεκριμένα εκπροσωπούμε τους ωφελούμενους από το Δήμο Παιωνίας. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή μισθοδοσία και δεν υπάρχει έγκυρη ενημέρωση από το φορέα μας, που είναι η ΔΥΠΑ της Ρουμένισσας. Είμαστε άτομα σε μια νεαρή ηλικία. Κάνουμε ένα ξεκίνημα στη ζωή μας, βασιζόμενοι στο ότι έχουμε δουλειά. Έχουμε να πληρώσουμε ρεύμα, νερό, ενίκιο, να καλύψουμε τα βασικά έξοδα της διατροφής μας. Το κράτος, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, μας μαθαίνει να συμβιβαζόμαστε με την απληρωσιά, μας μαθαίνει στην ανέχεια αυτού του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, μας εξαναγκάζουν να κάνουμε 2 και 3 δουλειές ταυτόχρονα, χωρίς ασφάλιση, για να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς. Υπάρχουν ωφελούμενοι που αναγκάζονται να παραιτηθούν από το πρόγραμμα, γνωρίζοντας ότι για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν ξανά σε άλλο πρόγραμμα, προκειμένου να βρουν μία δουλειά όπου θα μπορεί να τους εξασφαλίζει τα προστοζήν. Ακόμη, δεν έχουμε καμία σαφή απάντηση εάν μετά το τέλος του προγράμματος μπορούμε να βγούμε σε ταμείο ανεργίας. Για να μην σας κουράζω, οι δράσεις μας που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα είναι οι εξής. Το Δεκέμβριο, καθώς ήμασταν απλήρωτοι για 2 μήνες, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, μία επιτροπή 3 ατόμων από τους εργαζόμενους του προγράμματος απευθυνθήκαμε στο διευθυντή της ΔΥΠΑ Ρουμένισσας προκειμένου να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημά μας. Λύση δεν βρέθηκε και έπειτα από μία σελίδα που βρήκαμε στα social media που αποτελούταν από μία ομάδα ανθρώπων που ήταν μέσα στο πρόγραμμα, μπορέσαμε και βρήκαμε και άλλους εργαζόμενους και οργανώσαμε μία συνάντηση 10 ατόμων και εκεί πήραμε την απόφαση να συντάξουμε μία ανακοίνωση που σας την έχουμε καταθέσει με στόχο να μάθει η τοπική κοινωνία τι βιώνουν οι νέοι εργαζόμενοι της περιοχής μας. Στη συνέχεια, εφόσον βρήκαμε και άλλους εργαζόμενους του προγράμματος, μαζέψαμε υπογραφές με σκοπό να σταλεί η ανακοίνωση με τις υπογραφές μας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και έπειτα πραγματοποιήσαμε και συνέντευξη με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών, προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους του προγράμματος στους χώρους εργασίας τους, για να μπορούμε να μιλήσουμε τόσο με τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και με τους εργοδότες τους. Το κλίμα από τη μεριά των εργοδοτών ήταν θετικό, καθότι και οι ίδιοι οι εργοδότες είναι δυσαρεστημένοι με όλη αυτή την κατάσταση. Σήμερα, 2 του μήνα, πραγματοποιήσαμε παράσταση διαμαρτυρίας στην ΔΥΠΑ της Ρουμένισσας, όπου μοιράσαμε την ανακοίνωσή μας και ζητήσαμε τόσο από το Διευθυντή όσο και από τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ να είναι δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα για να βρεθεί άμεσα μία λύση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μία μικρή κινητοποίηση στην περιοχή της Ρουμένισσας, όπου μιλήσαμε με τους κατοίκους για να γίνει γνωστό το πρόβλημά μας, η τοπική κοινωνία, και να έχουμε τη στήριξή τους. Τέλος, να επισημάνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τοπικό. Έχουμε βρει εργαζόμενους του ίδιου προγράμματος και από άλλες περιοχές, εδώ στο Κιλκής, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια και στη Χαλκιδική, όπου αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Στόχος μας είναι αυτά τα προβλήματα να γίνουν γνωστά πανελλαδικά και να έχουμε τη στήριξη κάθε ανθρώπου, κάθε φορέα, κάθε συνδικαλιστικού οργάνου και θέλουμε να στηρίξετε και εσείς τον αγώνα μας, καθώς μιλάμε για τους νέους εργαζόμενους στις κοινωνίες μας.